Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μπροστά σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές στις 7 Ιούλη, οι εργαζόμενοι στον κλάδο τηλεπικοινωνιών έχουμε αποκτήσει μια υπερδεκαετή πείρα που αντικειμενικά μπορεί και πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου. Και είναι τέτοια ψήφος που θα μετρήσει απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου και των εργοδοτών την επόμενη μέρα. Γιατί ακριβώς στις 8 Ιούλη, όποια και αν είναι η νέα κυβέρνηση, έχουν δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσουν και θα συνεχίσουν την ίδια σκληρή και αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί το ίδιο το αντεργατικό οπλοστάσιο, με όλους τους αντεργατικούς νόμους και τα μνημόνια, θα είναι όλα εδώ. Η πραγματικότητα που ζούμε στον κλάδο τηλεπικοινωνιών διαψεύδουν και τη δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τα κέρδη των εργοδοτών και των ομίλων απαιτούν θυσίες διαρκείας, με μεγαλύτερη ένταση στο βαθμό εκμετάλλευση των εργαζόμενων. Απαιτούν μισθούς πετσοκομμένους για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία τους. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, εφάρμοσαν κατά γράμμα τις αντεργατικές πολιτικές των μνημονίων, που δεν τις απαιτούσαν μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δούνου του, αλλά και ο ΣΕΒ και οι εφοπλιστές και οι τραπεζικοί όμιλοι. Γι' αυτό μειώθηκαν οι μισθοί μας μέσα από συλλογικές συμβάσεις όπου είχαν υπογραφεί. Γι' αυτό η σταθερή και πλήρη εργασία με δικαιώματα αντικαταστάθηκε με προσωρινή, μερική ή εκπεριτροπής απασχόληση για το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο μας. Αυτός είναι και ο λόγος που ενώ υπήρχε σταθερή και ανθεκτική κερδοφορία και υπάρχει στον κλάδο στα χρόνια της κρίσης, κανένας όμιλος δεν δέχεται να επιστρέψει πίσω στους εργαζόμενους τις περικοπές από τις μειώσεις των μισθών και των δικαιωμάτων μας. Αντίθετα, ζητούν ακόμα μεγαλύτερες θυσίες, υπερεντατικοποιώντας τις ζωές μας, αντιμετωπίζοντάς μας ως κόστος που βαραίνει τα κέρδη τους. Καλλιεργούν το φόβο και την ανασφάλεια, αντικαθιστώντας μέσω εθελούσιων προγραμμάτων, απολύσεων λέμε εμείς, εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα, προκειμένου οι νέοι που θα μείνουν να είναι φτηνοί, ευέλικτοι, χωρίς ωράρια, χωρίς δικαιώματα. Με ατομικές συμβάσεις εργασίας και όχι με συλλογική σύμβαση που να καλύπτει το σύνολο των εργαζόμενων. Έτσι εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία οι όμιλοι και οι μέτοχοι τους. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ζούμε στον κλάδο και στηρίζεται στην πάμφθηνη εργατική δύναμη με εργαζόμενους χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Όλοι τους, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, υπερασπίζονται ως νέο και καινοτόμο το παραμύθι ότι είναι πρόοδος για τους εργαζόμενους η ευελιξία, η κινητικότητα, η στοχοθεσία, οι αξιολογήσεις, αλλά με μισούς μισθούς και μισή ζωή. Εμείς λέμε στους εργαζόμενους, δεν χρωστάμε, μας χρωστούν. Γιατί εμείς είμαστε η παραγωγή του πλούτου, αυτού του τεράστιου πλούτου, που καρπώνονται μια χούφτα καπιταλιστές. Γι' αυτό και δεν κάνουμε πίσω από τις ανάγκες μας. Με ισχυρό ΚΚΕ και ισχυρό εργατικό κίνημα μπορούμε να διεκδικήσουμε σταθερή δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, με μισθούς και συνθήκες δουλειάς που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας στην εργασία. Με σύγχρονα δικαιώματα, με ελεύθερο χρόνο, καθώς οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του λαού μειώνουν τον αναγκαίο ημερήσιο χρόνο εργασίας. Σήμερα, σύγχρονη και προοδευτική είναι η ψήφος που θα είναι η δύναμή μας για την επόμενη μέρα. Στις 8 Ιουλίου, ΚΚΕ, μόνο αυτή η ψήφος είναι η ψήφος που θα μετρήσει. Σας ευχαριστώ.